Σήμερα εν ώψη των γιορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, εδώ στη Βουλή γιορτάσαμε μαζί με το Σύλλογο Προσωπικού των Υπαλλήλων της Βουλής, γιορτάσαμε μαζί με τα παιδιά του νηπιαγωγείου της Βουλής, αλλά και εθνικοτοπικούς συλλόγους, οι οποίοι μας ευχήθηκαν τα χρόνια πολλά και μας είπαν τα κάλαντα από την Ικαρία, από την Πελοπόννησο, από την Ήπειρο. Και έτσι η Βουλή κλείνει για λίγες μέρες με ακούσματα θρησκευτικά, με ακούσματα προσωπικά, με ακούσματα τα οποία έχουν σχέση με την παράδοση και με τις ρίζες μας και με τον πολιτισμό μας. Ως πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ήθελα με αφορμή αυτή τη μέρα να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία και προκοπή. Η Βουλή των Ελλήνων θα συνεχίσει να υπηρετεί το δημοκρατικό πολίτευμα και θα συνεχίσει να επιτελεί και το κοινωνικό και το εθνικό και το πλούσιο πολιτιστικό της έργο. Η σημερινή μέρα ήταν μια μέρα χαράς, μια μέρα πολιτιστικής ανάτασης και μια μέρα η οποία μας προετοίμασε για την μεγαλύτερη γιορτή μας, για τη γένεση του Θεανθρώπου και ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω τελικά ότι το 2024 θα πάει καλύτερα για όλες και όλους, για τον ελληνικό λαό, για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, αλλά και για τη Βουλή των Ελλήνων, η οποία, επαναλαμβάνω, θα συνεχίσει να είναι όχι μόνο έπαλξη δημοκρατίας, αλλά και προπύργιο κοινωνικής προκοπής και πρόοδου. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους.